Καλησπέρα. Εμείς οι δρομείς συνήθως κυνηγάμε τον χρόνο με τα πόδια. Είναι η πρώτη φορά που θα κυνηγώ τον χρόνο με τα λόγια. Νιώθω λίγο περίεργα, σε αντίστροφη μέτρηση, το βλέπω απέναντί μου. Και μια μέρα ξεκίνησε να τρέχει, να τρέχει και να τρέχει. Έτσι, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, και καθώς προχωρούσε, έβρισκε πολλούς λόγους, τόσους που δεν τους πρόφτανε. Και έτρεχε και τρέχει και θα τρέχει. Αυτό θα μπορούσε να ήταν η περίληψη των όσων θα προσπαθήσω να σας πω. Θα προτιμούσα να είχα και έναν ηλεκτρικό δρόμο να τρέχω, θα με χαλάρωνε πάρα πολύ. Όταν μου είπαν να έρθω να μιλήσω για αυτό το θέμα, θεώρησα το πολύ περίεργο, γιατί είχε κανένα που να μην τρέχει. Τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα την ημέρα. Γι' αυτό αποφάσισα να μιλήσω, αφού δεν τρέχετε. Μπας και πίσω έστω έναν από εσάς να ξεκινήσει. Γιατί το θεωρώ κέρδος στην κοινωνία ο κάθε άνθρωπος που ξεκινά να τρέχει. Εγώ ξεκίνησα πολύ πολύ μικρός, 13, 14, έχει σχεδόν 28, 29, 29 χρόνια. Είμαι 43 χρονών. Και είναι για μένα είναι μια ανάγκη μέσα στην καθημερινότητα μου. Τρέχω καθημερινά. Που 465 μέρες που έχει ο χρόνος, 450 θα τις τρέξω σίγουρα. Μπορώ να μην τρέξω, νιώθω πολύ διαφορετικά. Δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος άμα δεν τρέξω. Περίπου 14-15 χιλιόμετρα την ημέρα, έναν average 90% την εβδομάδα, φτάνουν τα 140.000 χιλιόμετρα, 3,5 φορές των γύρων τη γης και συνεχίζω. Θα μιλήσω για το τρέξιμο, ως ανάγκη για διαβίου άθληση και όχι για πρωταθλητισμό, που καλός είναι και ο πρωταθλητισμός, αλλά τον πρωταθλητισμό να τον κάνουν λίγοι. Πέρασα λοιπόν πρωταθλητισμό, αλλά αν έχει ένα λόγο που με δαμεί απέναντι σας είναι ότι δεν έκανα έναν κομμάτι των πρωταθλητισμών 4-5 χρόνια για να τα ξαπολύσω. Τρέχω και θέλω να τρέχω και θα συνεχίσω να τρέχω. Όπως πιστεύω ότι ο καθένας που μας πρέπει να έχει την άθληση μέσα στην καθημερινότητά του. Πρέπει να εμπεδωθεί το διαβίου άθληση. Όταν ήμουν μικρό και πριν ξεκινήσω να τρέχω, ήμουν έναν πελόγο-πελούιν, κυριολεκτικά, έτσι, υπερκινητικός, με μαθησιακές δυσκολίες. Εξού και μιλώ στα ελληνικά, τα αγγλικά με πολλά λεία. Με πάρα πολλά, έτσι, και λίγο περιθωριοποιημένος, γιατί το αγαπημένο άθλημα των παιδιών της γειτονιάς ήταν η μάπα. Εγώ μάπα δεν έπαιζα, οπότε ήμουν στιγματισμένος. Και όταν ξεκίνησα να τρέχω, είναι ακόμα πιο στιγματισμένος, γιατί για τον πελόν που βουρά. Και θυμούμαι και που περνούσα από έναν καφενέ της γειτονιάς μου, που λαλούσαν οι ηλικιωμένοι, φωνάζα μου, «Γε μου, με βουρά και ψέματα που σου λαλούν». Ή «Βουρά, γε μου, και φτάνεις ο δεύτερος και βουρούν μόνος μου». Ξεκίνησα από έστιχτον. Αλλά πραγματικά νιώθω ότι οριοθέτησε με το πράγμα, τακτοποίησε μου τη ζωή μου και 28 χρόνια, 29 χρόνια μετά είμαι σίγουρος ότι αν δεν έτρεχα δεν θα ήμουν ο ίδιος άνθρωπος που είμαι εδώ σήμερα και τον οποίο αγαπώ. Πολλές φορές ρωτούμε, ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, γιατί τρέχω. Φίλοι μου, μερικές απαντήσεις δίνονται στον δρόμο. Ξεκινήστε και τα πόδια σας θα βρουν τον δρόμο τους. Ξεκινήστε, δοκιμάστε, καλό σας να μεταβείτε από το περπάτημα στο τρέξιμο και θα δείτε την διαφορά. Θα σχηματιστεί ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας, το οποίο να σας συντροφεύει. Κάτι πολύ εύκολο να το κάνετε. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να τρέξει κάποιος. Όταν πάει σε γυμναστήριο, έναν παντελονάκι, φόρμες, ξέρω εγώ, παπούτσια, έξω στον δρόμο, στο πάρκο, μπορείς να τρέξεις ανηφόρες, κατηφόρες, στη θάλασσα, στα μονοπάτια. Έχουμε απίστευτο όμορφα μονοπάτια της φύσης που μπορούμε να πάμε να τρέξουμε, ακόμα και μέσα στην πόλη μας. Θα σας φανεί και διαφορετική η πόλη σας, αν την δείτε με τα μάτια ενός δρομέα. Είναι ωραίο να γνωρίζεις την πόλη σου τρέχοντας.
σημεία που επέρασα με το αυτοκίνητο ή περπατητός, όταν τα περάσεις τρέχοντας, βλέπεις τα διαφορετικά. Όλα μοιάζουν αλλιώτικα, πιο μαγικά. Δεν έχουν την ταχύτητα που τα προσπερνάς με το αυτοκίνητο, ούτε όμως την στασιμότητα όταν τα περπατάς. Το τρέξιμο, πέραν από τις γνωστές θετικές του επιδράσεις που έχει στον άνθρωπο, για την υγεία του, την καρδία του, τη χοληστερόλη, την πίεση, για μένα είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό και αντιμιζεριακό φάρμακο. Πραγματικά, εύκαλε με πολλές φορές που δύσκολες στιγμές το τρέξιμο. Αν δεν είμαι καλά, φκένω, τρέχω, επιστρέφω άλλος άνθρωπος. Για μένα και για πολλούς άλλους φίλους μου, το τρέξιμο είναι και το καφενείο μας. Συζητούμε, γελούμε, τσακωνόμαστε, καμιά φορά κλαίμε. Μεγάλωσα χέρι-χέρι με το τρέξιμο ή πριν πω τούτο, να πω ότι έκανα και πελάρες με το τρέξιμο, με την έννοια, δηλαδή κάποιες φορές έφτασα στον άλλον άκρο να έχω αιμονές. Θυμούμαι και θυμήθηκα το πριν λίγο και είπα να το πω. Ο νησιολιβόμουν στο Μακάριο νοσοκομείο, είχα ένα πρόβλημα με το φτύ και είχα μου ανοιχτή φλέβα, είχα μου πεταλούδα, αντί μου είχα δαμέ και πρέπει να είμαι μέσα, αλλά εκκινούμουν όμως. Αλλά είπα μου, δεν έπρεπε να φύγω από το νοσοκομείο 13 μέρες, γιατί κάθε 2 ώρες έβαλα μου που την πεταλούδα, που την ανοιχτή φλέβα, φάρμακο. Το πρωί έσκαζα, το πήγαινα δίπλα στο English School, ετήλια το χέρι μου με μια τσέντα και πήγαινα εβούρου. Έβρισκα τον φίλο μου, έχουμε έναν φίλο που τρέχουμε μαζί, εξακολουθεί και αμέ, μετά από τόσα χρόνια έχει έναν group και τρέχει κάθε πρωί ώρα 5:30 αν πάτε μέσα στο English School. Και λέει μου, είναι που κάνεις δαμή, είναι και πάνω που πρέπει να είσαι. Εγώ του ναι, αλλά το γιατρικό είναι δαμή και είναι και πάνω. Λοιπόν, μεγάλωσα χέρι-χέρι με το τρέξιμο, είσαι ο καλύτερος μου φίλος, αλλά δεν έμεινα μόνο στο τρέξιμο. Δηλαδή, έκανα οικογένεια, έχω 2 μωρά. Πέρασα και δύσκολες στιγμές που και όταν τα μωρά πολλά πιο μικρά και δεν είχα χρόνο να ξέχασα να προχωρήσω. Τώρα που μιλούω για την πόλη, έπρεπε να δείξω το σχέδιο, τα βήματα της πόλης. Σχέδια της πόλας, Χατζή Πάπα, που να είμαι στο επόμενο βιβλίο, που έχει να κάνει πάλι με το τρέξιμο και ο τίτλος του, να τον πω λίγο έτσι, βγάλει λίγο γέλιο, «Κουνήσου μούχλα». Είπαμε, μεγάλωσα μαζί με το τρέξιμο, αλλά δεν έμεινα στο τρέξιμο. Το τρέξιμο νιώθω όταν τρέχω έτσι όπως την ατμομηχανή. Τα πόθια καθαρίζουν το μυαλό και διούν μια κίνηση. Μια κίνηση. Πιστεύω ότι το τρέξιμο, ή τουλάχιστον για μένα, είναι η επανάσταση της ψυχής που ξεκινά από τα πόδια. Τα πόδια σπρώχνουν την ψυχή και η ψυχή τα πόδια. Και στο ταξίδι της ζωής περνάω τα εμπόδια. Πληρώνω το αντίτιμο, στου δρόμου τα διόδια. Τρέχω να φτάσω να χαρώ όσα μου έχει ταμένα, σε ένα αγώνα αντοχής με αντίπαλο εμένα. Για τον καθένα μας ο αντίπαλος είναι ο εαυτός του. Εν τρέχω πλέον για να περάσω κανέναν. Εγώ είμαι ο αντίπαλος του εαυτού μου. Σαν τρέχω έτσι νιώθω ότι αν είναι έναν παράθυρο μέσα στο μυαλό, βγαίνει μια απόχη και μαζεύω λέξεις, εικόνες, οι οποίες μετατρέπονται σε ποιήματα, διηγήματα και με τούν τον τρόπο έτσι εμάζεψα υλικό, έκδωσα μέχρι στιγμής 2 βιβλία. Το πρώτο δεν είχε να κάνει με το τρέξιμο και όταν ο λογοτέχνης που έκανε την παρουσίαση, ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης, μακάρι αν καλά, βάφτισε με λογοτέχνη, λέω του, εγώ δεν είμαι συγγραφέας, εγώ είμαι δρομέας. Και έτσι ένιωσα μια ανασφάλεια. Το δεύτερο βιβλίο είχε να κάνει μόνο με το τρέξιμο. Ήταν 35 ιστορίες με ήρωα ένα δρομέα μεγάλων αποστάσεων, με πολλά αυτοβιογραφικά σημεία. Οπότε έβαλα τα πράγματα στην τάξη. Τώρα το τρίτο βιβλίο που πάνε με το τρέξιμο, είμαι μια χαρά, είμαι δρομέας. Αν κέρδισα κάτι που τούν τα βιβλία, μερικά έτσι email που πιάνω από κόσμο που μου λέει ότι ξεκινά να τρέχει διαβάζοντας. Ιδίως στο δεύτερο βιβλίο, τον δρόμο που δρόμενα.
Και θα το πω πολλά ένα συγκινητικό μήνυμα από έναν στην Ελλάδα, έναν Ελλαδίτη από μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο οποίος εμπνεόμενος από μια ιστορία μέσα στο βιβλίο που μιλάει για τον δρομέα, βασικά ήταν το όνειρό του και περιγράφει το ότι έχασε σε ατύχημα το πόδι του και πρόσθεσε έβαλε προσθετικό μέλλον, ειδικά για να τρέχει και συνέχισε να τρέχει. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έστειλε μου ένα μήνυμα και λέει μου: πιάσε τόση δύναμη που το βιβλίο. Ο ίδιος είχε πάθει στην πραγματικότητα ένα ατύχημα το 2000. Ήταν με έναν πόδι και επειδή έβαλε προσθετικό μέλλον και ξεκίνησε να τρέχει. Είμαστε και φίλοι στο Facebook και βλέπω την δράση του. Έχει τώρα 1,5 χρόνο, κάνει ακόμα και τρίαθλον. Και μόνο για τούτον άξιζε όταν έκανα τον άνθρωπο να. Που δεν το ξέρω. Τον έκανα να τρέχει. Για μένα είναι κέρδος. Όπως και άλλους φίλους που είναι πιο κοντινοί μου ή ένας φίλος ή τους γείτονες μου που έβαλα σιγά σιγά να τρέχουν. Και ο ένας που μετά που διάβασε το βιβλίο ήρθε μια ζευγάρι μπαμπούτσα, ξεκινώ να τρέχω, λαλί μου. Εντάξει, ένα συνέχισε, αλλά προσπάθησε. Ο άλλος όμως που στο καντούνι της γειτονιάς πάει καλά. Όπως καλά πάει και ένας άλλος φίλος μου που δάσκαλος, που την Αγία Βαρβάρα, ο Νίκος, ο οποίος επώνε τη μέση του χίλιες και δικαιολογίες για να μην τρέξει. Τελικά έπεισα τον και ένα χρόνο μετά, την άλλη εβδομάδα θα τρέξει στην κλασική διαδρομή στην Ελλάδα, στο μαραθώνιο, 42 χιλιόμετρα, που είναι ο στόχος κάθε επίδοξου δρομέα να κάνει μαραθώνιο και μάλιστα να κάνει την κλασική διαδρομή που είναι στην Ελλάδα. Αυτό να ξαναπαναλάβω ότι προσκαλώ σας, παρακαλώ σας να δοκιμάσετε, να μεταβείτε που το περπάτημα στο τρέξιμο. Αρχικά, δεν θα σας φανεί δύσκολο. Ο οργανισμός σας να πει, πού με παίρνεις, να πονώ, να αντιδράσει. Μα αν του δώσετε την ευκαιρία λίγες εβδομάδες και να αρχίσουν να βγάλει και τις θετικές ορμόνες ο οργανισμός σας που παράγονται μόνο από το τρέξιμο, να γίνει μια αναγκαία συνήθεια που θα σας αλλάξει πραγματικά τη ζωή σας. Έκλαψα από ευτυχία όταν τερμάτισα πρώτη φορά μαραθώνιο και όταν γεννηθήκαν τα παιδιά μου. Δηλαδή, βάλω το τσι για να δείτε την δύναμη που έχει το τρέξιμο. Ιδιαίτερα συγκινημένος ένιωθα όταν τερμάτισα για πρώτη φορά το μαραθώνιο της Λευκωσίας, της πόλης μου. Για να μου επιτρέψετε να διαβάσω σημειώσεις μου, οι οποίες σημειώσεις μπήκαν και στο βιβλίο μετά. Λέω που το ημερολόγιο μου, γιατί έγραψα το ύστερα, μπήκε στο βιβλίο. Τα τελευταία χιλιόμετρα του μαραθωνίου ήταν δύσκολα. Αλλά όσο πλησίαζα στον τερματισμό, με γοήτευε η ιδέα ότι θα τερματίσω τον μαραθώνιο της πόλης μου. 200 μέτρα πριν το τέρμα, δεν άντεξα και γέμισαν τα μάτια μου με δάκρυα. Σήκωσα τα χέρια ψηλά και ξαναβρήκα το χαμένο μου χαμόγελο. Πέρασα τη γραμμή του τερματισμού και αυθόρμητα γονάτισα και φίλησα τη γη, χτυπώντας το χέρι στην άσφαλτο και φώναξα. Για την πόλη μου, την πόλη που αγαπώ. Ποτέ η πόλη μου δεν θα είναι ξανά η ίδια στα δικά μου μάτια. Η οπτική γωνία που βλέπει τα πράγματα ένας δρομέας, φίλοι μου, είναι πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετικός από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Ο χρόνος, ο χώρος έχουν άλλη έννοια για έναν δρομέα. Ακόμα και το φυσικό μου τέλος σε αυτήν τη ζωή, εύχομαι να μετά από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, ακόμα 43 χρονών είμαι, εύχομαι ή θέλω να είναι μέσα από το τρέξιμο. Θα σας διαβάσω ακόμα ένα μικρό απόσπασμα και θα κλείσω, που έχει να κάνει με τούτο το σημείο. Είναι μέρες που νιώθω τόση εφορία, τόση μεγάλη ευτυχία όταν τρέχω μόνος στο πάρκο ή στο δάσος, όταν γίνομαι ένα με την μάνα γη. Νιώθω ότι απογειώνομαι, ότι ελευθερώνομαι από την βαρύτητά της, ότι γίνομαι ανάλαφρος, ότι τα πόδια μου δεν πατούν στο χώμα, αλλά ότι τρέχω στον αέρα. Νιώθω στα στήθια τη ψυχή μου να μεθά από χαρά. Ανοίγω τα χέρια, τα τεντώνω σε σχήμα σταυρού και συνεχίζω να τρέχω και παρακαλώ τον Θεό, αν υπάρχει και μ' ακούει, αν μου χρωστά έστω και μια χάρη, μια μέρα έτσι να με πάρει από εδώ. Να με πάρει ενώ τρέχω με ανοιχτά, τεντωμένα τα χέρια σε σχήμα σταυρού, να απογειωθώ, να φύγω, να χαθώ ευτυχισμένος. Φίλοι μου, ας ξεκολλήσουμε από τον δολοφόνο καναπέ
που μας οδηγεί στη σωματική και πνευματική παράλυση. Ας τρέξουμε, γιατί η ευτυχία είναι επιλογή και βρίσκεται σε κίνηση. Ευχαριστώ.